Πάμε σε μια τραγωδία χαρά, όπου ένας 64χρονος λοιπόν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, καθώς ο δράστης πίστευε ότι φλέρταρε τη σύζυγό του. Μας ακούει, Χαρά? Χαρά, μας ακούς? Είναι μια τραγική υπόθεση. Ναι, τώρα μας ακούει. Ναι, τώρα μας ακούει, Χαρά. Έχουμε πάει, Χαρά, στο θέμα με το στο γλέτι, το οποίο εξελίχθηκε σε τραγωδία με τον 64χρονο. Ναι, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι ξεψύχησε το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό Άγιος Πέτρος της Αρκαδίας, μετά από καυγά που ξέσπασε σε γλέντι βάφτισης. Για το θάνατο του 64χρονου συνελήφθη ένα 41 ετών και μία 34χρονη. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, Ρούλε, το μεσημέρι του Σαββάτου σε μία βάφτιση που γινόταν στο χωριό που είπαμε. Το γλέντι ήταν μεγάλο και κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Μάλιστα, κάποιος καλεσμένος περιέγραψε πως όταν σχόλασε το γλέντι της βάφτισης, κάποιοι έφυγαν υποβασταζόμενοι από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και συνέχισαν σε διπλανό καφενείο. Άλλος μάρτυρας λέει ότι στο γλέντι ήταν περίπου 200 άτομα. Το τραπέζι της βάφτισης έγινε σε κεντρικό μαγαζί στην πλατεία του χωριού από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Οι καλεσμένοι ήταν κυρίως νέοι, γιατί το ζευγάρι ήταν νέο. Κάποια στιγμή λοιπόν παρατηρήθηκε μία γκρίνια ανάμεσα στον 41χρονο και την 34χρονη και στη συνέχεια έφυγαν αυτοί και μαζί με ακόμη κάποιους πήγαν στο διπλανό καφενείο για να συνεχίσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν τόσο πιωμένοι που παραπατούσαν και άλλοι υποβασταζόμενοι κατάφεραν να φτάσουν στο καφενείο. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ο 64χρονος, ο οποίος, όπως λέει ο μάρτυρας, είπε μία κουβέντα στην 34χρονη και εκεί ξεκίνησε μία λεκτική διαμάχη. Μετά έγινε το κακό μέσα στο καφενείο, ο 64χρονος χτυπήθηκε θανατηφόρα και σύμφωνα με το μάρτυρα, όχι μόνο από τον 41χρονο, αλλά και από άλλους. Ωστόσο φαίνεται, λέει ο μάρτυρας, ότι ο άνδρας πήρε πάνω του όλη την ευθύνη. Τα χτυπήματα ήταν πολλά, κυρίως στο λαιμό, σε επικίνδυνο σημείο. Ο 64χρονος αρχικά λιποθύμησε και αυτοί λοιπόν, ενώ είχε ακόμα τις αισθήσεις του, συνέχισαν να το χτυπούν, παρότι ήταν πεσμένος, τον χτυπούσαν με κλωτσιές. Στη συνέχεια πήγε η αστυνομία και το ασθενοφόρο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Εντάξτε, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, επειδή διάβασα λίγο αυτά που διέρευσαν με την κατάθεση, λέει ότι ήταν σκνήπα. Δεν το δέχομαι εγώ το σκνήπα, κύριε. Είναι εγκληματίας ο άνθρωπος. Γιατί με το σκλήπα θέλει να δείξει ότι δήθεν ήταν φόνος και δεν είχε δόλο. Είχε και παραείχε δόλο. Γιατί επέστρεψε για να τον αποτελειώσει. Είδε να κοίτεται στην πλατεία ημιλιπόθυμος. Θα ζούσε τώρα 64χρονος και ας επικαλούνται ότι ήταν δήθεν υπό την επίρρεια μέθης, ότι ήταν ακούσιο το έγκλημα και όλα αυτές οι τρέλες. Γιατί αυτό χτίζουν τώρα. Το ξέρει ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος πολύ καλά το πώς χτίζουν οι ένοχοι, χτίζουν την υπερασπιστική του γραμμή. Και έχω περιέργεια. Αλλά μην βιαζόμαστε, κύριε Ανδρέα μου, μην βιαζόμαστε να κρίνουμε, διότι δεν λέω αν προκάλεσε ή όχι ο 64χρονος, διότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, αλλά έστω και έτσι η αντίδραση του 41χρονου πρέπει να καταγραφεί και από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν εκεί στη βάφτιση. Θέλω να πω, είναι ατύχημα, υπάρχει δόλος, είναι εμβρασμό ψυχικής ορμής, θα το κρίνει, κύριε Καραγιάννη μου, ο ανακριτής. Επειδή με κάλεσαν από εκεί για να υπερασπιστώ αυτούς τους ανθρώπους, είμαι σκεπτικός εάν θα αναλάβω. Είναι και ένας συνάδελφος εξαίρετος, λαμπρός του ναυπλίου. Θα σκεφτώ λοιπόν, γιατί είχα μια συνομιλία μαζί τους, αν τα στοιχεία προσδίδουν ατύχημα ή δόλο. Εάν προσδίδουν δόλο, δεν θα αναλάβω, κύριε Καραγιάννη, την υπόθεση. Γι' αυτό σας τιμάει και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά πως εκτός από κορυφαίος δικηγόρος είστε και ηθικός άνθρωπος, που είναι το πιο βασικό. Πάντως πρέπει να διερευνηθεί και το γεγονός και αυτό που είπε ο μάρτυρας, ότι δεν είναι μόνο ο 41χρονος τον χτυπούσε ανελέητα. Τον χτυπούσαν και άλλοι θαμώνες του καφενείου,
και οι οποίοι πάντως ήταν όλοι πιωμένοι. Και είναι λογικό να είναι πιωμένοι, διότι όταν έχεις ένα γλέντι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, δεν κάνουν τίποτα άλλο όλες αυτές τις ώρες. 12 ώρες πίνανε, λέει. Πίνανε. 12 ώρες πίνανε. Αλλά ήταν, σας πω κάτι. Εγώ έχω τύχει σε γλέντι που έχει γίνει έτσι τσακωμός. Βέβαια, όχι σε αυτό το σημείο. Αλλά γενικά, στα χωριά, δεν ξέρω, ρε παιδιά, γιατί συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Μου έχει τύχει, δηλαδή, να πάω σε γλέντι γάμου ή βάφτισης και προς το τέλος να αρχίζουν οι παρέες να τσακώνονται και μιλάμε αγαπημένοι άνθρωποι μεταξύ τους και συγγενείς, στενείς συγγενείς. Λεμονή, μην απορείτε, στην Κρήτη είναι καθημερινό το φαινόμενο αυτό. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό με τη γιορτή που κόβανε, κάνανε γιορτή οι Κρητικοί σε κάποιο σημείο της Κρήτης να κουρέψουν τα πρόβατα και σκότωσε ο ένας τον μπατζανάκι του με τις μπαλωθιές. Το θυμάστε γι' αυτό. Αυτό όμως προκαλεί. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω να πιεις το ποτό το πολύ φέρνει και βία, αλλά όχι μέχρι του σημείου. Πρέπει να ξεπεραστεί το σύνδρομο της επαρχίας. Το σύνδρομο της επαρχίας. Αλλά το ποτό είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος, όπως το λέτε, διότι είδε ο τρελός το μεθυσμένο και τον φοβήθηκε. Δηλαδή δεν ξέρετε πώς εξελίσσεται ένας καυγάς. Όχι μόνο άνοιχα... αυτό. Εδώ πέρα πρέπει να ξεπεραστεί το σύνδρομο της επαρχίας. Ότι κοίτα να δεις, μου πείραξες τη γυναίκα μου, έκανες κοπλιμέντο, άρα εγώ θα φανώ στο χωριό ο χαζός και ο κακός και αυτά και πρέπει να καθαρίσω την τιμή μου. Δεν είναι καθάρισμα τιμής. Είναι χαζομάρα. Είναι έγκλημα να εμπλακεί σε καυγά για ζήλες και φιλοφωνίες. Όπως το λέτε, άλλο η επίθεση για μαγιά, για να δείξω ότι είμαι πιο δυνατός. Και στην τελική της γραφής, εάν η σύζυγος ήταν εντάξει, τότε θα έπρεπε να τον διώξουν με άλλο τρόπο και όχι να τον εκδιώξουν με αυτές τις κλωτσιές, μπουνιές ή την επίθεση. Όμως, κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις, διότι μπορεί να ήταν και ένα ατύχημα. Δεν ξέρουμε ποιος ξεκίνησε τον καυγά, θα φανεί από την ανάκριση. Και από την ιατροδικαστική κυρία Λεμονή, η οποία δεν έχει βγει ακόμα, νομίζω. Δεν έχει βγει ακόμα, όχι. Μάλιστα. Mm-hmm.